Πέσε και εκείνη η θύμα ληστείας, πιο ας πούμε, λιγότερο τρομολαγνικής όπως αυτές που ακούμε που εισβάλλουν στα σπίτια, ενώ είναι μέσα οι άλλοι και με καλάζνικοφ και όλα τα λοιπά. Έχει βγει να διασκεδάσει με την παρέα, σε πιει ένα ποτό, αλλά γύρισε στον Άσο. Ναι, με τρόπο δηλαδή που μπορεί να σου χαλάσει την βραδιά. Βέβαια, η Τάμτα δεν φαίνεται να της χάρισε και πολύ τη διάθεση, γιατί μετά από αυτό που τη συνέβη, γύρισε και τουίταρε. Και έγραψε την εμπειρία της στο Twitter. Έγραψε λοιπόν ότι ενώ είχε βγει την Κυριακή το βράδυ να διασκεδάσει, κάποιος της έκλεψε την τσάντα. Και έτσι, ενώ βγήκε με τσάντα και αυτοκίνητο, γύρισε χωρίς τσάντα και μεταξύ. Ευτυχώς ήταν ένα. Το βλέπουμε εδώ. Έφυγα από το σπίτι με το αμάξι μου και με την τσάντα μου και γύρισα πίσω με το ταξί και χωρίς τσάντα. Παρ' όλα αυτά, πέρασα καλά απόψε. Good night. Good night. Μπράβο της πάντως που δίνει πάντα αναφορά σε οτιδήποτε τη συμβεί. Εντάξει, είναι μια εμπειρία που πρέπει να το. Την έχω ζήσει αρκετή. Αυτή είναι Κυριακή βράδυ, Σάββατο βράδυ. Και βράδυ, 22. Ξέρεις τι γίνεται όμως, Δημήτρη, να σε ρωτήσω το εξής. Είχε μαζί τις πιστωτικές, ATM κάρτες, γιατί αυτά μετά θα να κάνουν κανονικά ακύρωση. Γιατί μπορεί να σκόνουν και κίνηση κιόλας μετά. Έχει παρατηρηθεί αυτό. Ευτυχώς οι γυναίκες μας τυχερές, γιατί τα βράδια κρατάμε ένα μικρό τσαντάκι που δεν χωράει και πολλά. Έτσι και η Τάμτα είχε μέσα μόνο. Κινητό κραγιόν. Ευτυχώς ούτε καν το κινητό της πρέπει να το είχε έξω, γιατί ίσως να το είχε χρησιμοποιήσει. Ναι. Είχε κάποια λίγα χρήματα όσα θα της χρειαζόταν για το βράδυ και από εκεί πετύχει κάποια καλλιτικά. Τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Και τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Τα κλέβουν δηλαδή, παιδί μου. Δεν έχει την αγωνία του να βγεις έξω, να δεις εκεί πέρα που έχεις παρκάρει. Αυτό γιατί αν σε έχουν παρακολουθήσει και έχουν δει και με ποιο αυτοκίνητο ήρθες. Και εσύ κοιτάντα και ξέρουν ότι μπορούν να βγουν εύκολα που μένεις. Γιατί άμα είχατε εσείς ένα κλειδί, θα άρχισε να κάνετε έξω εκεί κοντά στην περιοχή να δείτε ποιο είναι ο στο παρελθόν. Ναι, εννοείται αυτό. Αν ήμουν κλέφτης, αν έχεις και δεν το πράγμα θα έκανα. Αν το κάνεις όταν χάνεις το αμάξι σου, έκανα κέντρο εμπορικό. Πάντως την έχουν ξανακλέψει νομίζω την Τάμτα. Εκεί γενικά χάνει πράγματα. Έχει πράγματα να κάνει. Μα η Τάμτα βγαίνει με ένα τσαντάκι που είναι σαν μπρελό. Καμάτ, επειδή έχει αυτά τα περίεργα αξεσουάρ. Όλες οι γυναίκες τώρα παίρνουμε μικρά αξεσουάρ το βράδυ και είναι πολύ εύκολο να το χάσει. Δηλαδή και εγώ το έχω πάθει πολλές φορές να ψάχνει την τσάντα ανάμεσα στα μπουφάν, στα παλκόνια. Καινούργιο, γιατί το συστήνω ανεπιφύλακτα στις φίλες μας. Για κολότσεπι. Ναι. Δεν παίρνω καν τσάντα. Παίρνω μαζί μου καλά, χρήματα. Τώρα αυτό τι το λες για καλό. Ναι, δηλαδή, άμα βγεις το βράδυ, αν πας εδώ, πάρεις ένα τσαντάκι. Άμα κάτι πάω να βάλεις... σε μέρους που δεν τα έχω την ησυχία μου, δηλαδή σε, σπίτι. Σε ένα εστιατόριο ή σε ένα σπίτι ή σε ένα τραπέζι, όπου θα μπορώ να το έχω το τσαντάκι μου τον ντόκα μου. Γιατί μπορώ να το έχω μόνο αυτό. Μπροστά μου. Δεν θέλω να έχω σε μέρους. Δεν στην κολότσεπι όμως μπορώ να σε κλέψουν. Πώς βρίσκει η Τζορτζέλα. Βάλει στην προστινή όχι, αλλά πίσω οι περισσότεροι άντρες έχω παρατηρήσει που δεν κουβαλάνε πορτοφόλι και το βάζουν πίσω στο ποπό, στην κολότσεπι το κινητό ή τα κλειδιά του αυτοκίνητου ή οτιδήποτε. Τους έχουν κλέψει. Κάτι θα νιώσεις, βρε Τζορτζελάκι μου, που θα πιάνει το ποπουδάκι σου. Ναι, αλλά μπορεί ο άλλος να είναι επαγγελματίας κλέφτης. Και πώς, θα την βάλει το χέρι του χάρη να νιώσει τίποτα το ποπουδάκι σου. Για μένα μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πάντα και τα τσαντάκια που μπορούμε να τα φοράμε. Δεν σε ακυρώνω, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να είσαι προσεκτική, Ελεονόρα μου. Ότι όταν βγαίνει έξω να προσέχει. Τζορτζέλα, η παρουσιάστρια είπε ότι το βάζει κολότσεπι και δεν κινδυνεύει. Ναι, πρέπει να συμφωνήσει. Θέλω να προστατεύσω την παρουσιάστρια. Δεν είχε δει την ταινία Oliver Twist που βάζαν τα παιδάκια, τα προπονούσαν να κλέβουν. Ναι. Έβλεπα τη Mary Poppins εκείνη την ώρα. Σου το λέω για να προστατεύσω. Το παίρνω πίσω τηλεθέατρε. Μην τα βάλετε ποτέ εκεί πέρα τα χρήματά σα. Πάρτε το που λέει η Δήμητρα που είναι τσαντάκι με κορδέλα. Σε τριστεμένη. Δεν ξέρω αν είναι άντρα ή γυναίκα αυτό που τέλο πάντων το πήρε. Αν είναι γυναίκα, τώρα θα το έχει στην πλάτη τη και θα λέει να κρατάω το τσαντάκι τη Τάμτα. Πάμε κατελή μου τσάτσου, κυρίε και κύριοι. Ένα κορίτσι το οποίο τελευταία μα έχει εγκαταλείψει και ζει μόνιμα στην Αμερική, στο Λος Άντζελες. Εκεί δεν είναι. Εδώ και 4 χρόνια. Και όπω όλοι οι Έλληνε στο εξωτερικό.